αντικείμενα προς τους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι σιγά σιγά κερδίζουν κάποια βήματα, τρέχουν 10 βήματα μπροστά, οπισθοχωρούν οι νεαροί και πάλι στασιμότητα και ανταλλαγές αντικειμένων εκατέρωθεν. Μάλιστα. Εικόνες που ελπίζαμε να μην δούμε, κυρίες και κύριοι. Εικόνες που ελπίζαμε να μην δούμε, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Δεν είναι μια διαμαρτυρία για τις απολύσεις ή για τις διαθεσιμότητες. Είναι μια απορία η οποία έχει το αίτημα για δημοκρατία. Είναι μια απορία ανθρώπων οργισμένων στον απόϊχο του θανάτου ενός σύντροφου τους, ας το πούμε έτσι. Και είναι λίγο έως και πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση. Έτσι ήταν το Δεκέμβρη του Αλέξη του Γρηγορόπουλου, όπου και εκεί πάλι στο πίσω μέρος του μυαλού των διαδηλωτών υπήρχε η εικόνα της δολοφονίας ενός παιδιού. Και πάλι οι ίδιες εικόνες υπάρχουν σήμερα. Ναι, Σωτήρη. Και πάλι έχουμε βομβίδες κλώτου λάπτης και χρήση χημικών από τις δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Είναι προφανές ότι έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και πιο εκτεταμένες οι χρήσεις των χημικών. Και τώρα κερδίζουν λοιπόν κάποια μέτρα ακόμα μπροστά τους και σε πολύ μικρή απόσταση. Παύλο, μικρότερη των 20 μέτρων, είναι οι νεαροί. Σχεδόν όλοι εξ αυτών έχουν καλύψει τα πρόσωπά τους, είτε με κουκούλες είτε με κράνη. Όποιο αντικείμενο βρίσκουν μπροστά τους, εξπενδονίζουν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Είναι εντυπωσιακό, Παύλο, η απόσταση μεταξύ τους είναι πολύ μικρή. Στα δύο μέτρα και τώρα πιθανότατα έχουμε και μια σύλληψη. Ένας νεαρός πλησίασε πάρα πολύ. Έκανα μια κυκλοτική κίνηση, δύο διμηνείς προκειμένου να το συλλάβουν. Ο νεαρός όμως κατάφερε να διαφύγει προς τα πίσω. Όλα αυτά βεβαίως το βλέπεις και από την εικόνα μας μέσω αποπνικτικής ατμόσφαιρας, χημικά, δακρυγόνα και βεβαίως πολλές φωτιές που έχουν βάλει νεαροί στους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται κατά μήκος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Βλέπουμε ότι τα επεισόδια έχουν αρχίσει και παίρνουν μεγάλη έκταση πλέον. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσουν. Η νύχτα προβλέπεται να είναι πάρα πολύ μακριά και όχι εύκολη. Η επιλογή των αστυνομικών να κάνουν χρήση χημικών και κροτίδων δεν ήταν πιο σοφή. Έριξαν βενζίνη επάνω στη φωτιά, μια φωτιά που άναψε από τα ξημερώματα. Και τώρα πλέον άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εικόνες από διαδηλωτές οι οποίοι πετούν αντικείμενα εξοργισμένοι προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Παύλο, δεν βλέπω που είναι οι άνδρες, δεκάδες μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δέλτα που βρίσκονταν προηγουμένως 200 μέτρα μακριά από το σημείο και προς το πέραμα. Προφανώς έχουν κινηθεί σε άλλα σημεία, δεν ξέρω αν θα εμπλακούν στις συγκεκριμένες οδομαχίες που παρακολουθούμε. Η εικόνα έχει διακοπεί για λίγο. Οι συνθήκες μετάδοσης και λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βλέπουμε πάντως σε κάθε περίπτωση ότι τα επεισόδια πήραν μια τροπή πάρα πολύ άσχημη. Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε σε λίγο και στο σημείο όπου κατευθύνεται το κύριο μέρος της πορείας, το σημείο της δολοφονίας του άτυχου Παύλου Φίσα. Και ενώ συμβαίνω όλα αυτά, Παύλο, οι νεαροί έχουν οπισθοχωρήσει αρκετά μέτρα μακριά από τις δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες δεν συνεχίζουν να σκοτωδιώκουν. Έχουν μια απόσταση περίπου 100 μέτρων, κινούνται προς την πλευρά της Αθήνας, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη. Σωτήρη, να σε διακόψω ένα λεπτό, να σε ρωτήσω ακριβώς, σε παρακαλώ, ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος της Αμφιάλη, κοντά στην πλατεία Ζαρδέν, Γρηγορίου Λαμπράκη και Κεφαλινίας, στο Κερατίνι. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν που βλέπουμε μπροστά μας γίνονται στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Παύλο. Ναι, λέω Παύλο, όλα αυτά που Παύλο, βλέπουμε γίνονται. Ναι, σε ακούμε. Παύλο, πρέπει να έχουμε επέμβαση των μοτοσυκλωτιστών. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως δεν τους βλέπαμε στο ίδιο σημείο. Ακούμε τις σιρήνες τους, κατευθυνόμαστε και εμείς προς το σημείο. Με τις μηχανές τους λοιπόν βρίσκονται μέσα των διαδηλωτών οι μοτοσυκλωτιστές της ομάδας Δέλτα.
Έχουμε ατομαχίσει όλα τα σημεία. Δεν αυτό το πράγμα. Οι άνδρες του ΜΑΤ αρχίζουν και ζητούνται προς τους διαδηλωτές που εκμένουν να συνδράμουν αυτούς της ομάδας Δέλτα, οι οποίοι βρέθηκαν ουσιαστικά σε αμετώπιση των διαδηλωτών. Είναι πολύ μεγάλη χρήση στην εικόνα, πάντως δεν είναι καθόλου εύκολη η μετάδοσή μας. Πάντως το βάθος θα το γνωρίζουμε αυτό, το έχουμε πει στους τηλεθεατές, αλλά δεν έχει σημασία, βλέπουμε συγκλονιστικές εικόνες αυτή τη στιγμή. Ζωντανά, κυρίες και κύριοι, από την τηλεόραση του Zoom.gr, σε απευθεία σύνδεση βρισκόμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο Κερατσίνι. Τα επεισόδια ήδη έχουν ξεκινήσει. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Έγινε χρήση χημικών από τους χρήση βομβίδων σε κάθε περίπτωση από τους άνδρες στο ΜΑΤ. Αυτό εξόργησε όξινε τα ήδη οξυμένα πνεύματα ακόμα περισσότερο των διαδηλωτών, οι οποίοι άρχισαν στη συνέχεια να πετούν αντικείμενα προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Και ακούμε τις σιρήνες. Ναι, σε ακούμε, Σωτήρη. Μέτρα από το προστασία, το προστασίασατε και ζωντανά στη μετάδοσή μας. Λοιπόν, ήταν πραγματικά... Δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Σωτήρη, βλέπουμε ένα πολεμικό τοπίο. Άρα μπορείς να το καταλάβεις, Παύλο. Λοιπόν, τη στιγμή που είχαμε την επέμβαση στους ανδρών της ομάδας, θέλει κάτι να κινούνται οι δημιουργίες προς το μέρος των διαδηλωτών, κάποιοι νεαροί πετάχθηκαν ουσιαστικά από τα γύρω στενά, πέταξαν πέτρες προς τους αστυνομικούς της ομάδας των ΜΑΤ, οι οποίοι αναγκαστικά παρέμειναν στη συγκεκριμένη θέση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε στη συνέχεια. Και έχει συμβεί περίπου 100 μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Κινούμαστε τώρα προς το σημείο εκεί, όπου πριν λίγο είχαμε την επέμβαση των ανδρών της ομάδας Δέλτα. Να πούμε, Παύλο, ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σκάρια η επέμβαση μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας μετά τα έντονα επεισόδια και το πολύ σοβαρό τραυματισμό διαδηλωτών αλλά και αστυνομικού το 2008, αν δεν κάνω το λάθος. Δεν επεμβαίνουν συχνά τις μηχανές. Βλέπουμε τώρα να περνάνε από τότε και με πλέκονται σε μάχες σώμα με σώμα απευθείας. Βλέπουμε τώρα... Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, μία διαδήλωση η οποία ξεκίνησε χωρίς κάτι να δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σύραξη, μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και μας δίνει τις εικόνες αυτές που βλέπουμε, οι οποίες είναι πραγματικά εικόνες πολέμου, σχεδόν, για να μην είμαστε υπερβολικοί. Σωτήρη, και πάλι γυρνάμε σε σένα, αν μας ακούς. Έχεις άλλο ρίο, πάνε μαζί σου. Παύλο. Ναι. Γυρνάμε σε σένα, Σωτήρη, αν μας ακούς. Ναι, Παύλο. Λοιπόν, οι άνδρες της ομάδας Δέλτα πιστοχώρησαν από το σημείο που βρίσκονταν νωρίτερα και ουσιαστικά είχαμε συμπλοκές μεταξύ τους και με τους διαδηλωτές. Γύρισαν προς το αστυνομικό τμήμα της Αμβιάλης. Εδώ κάτι το οποίο επέτρεψε στους διαδηλωτές να κερδίσουν αρκετά μέτρα και να επανέλθουν κοντά των αρχικών συγκρούσεων εδώ που βρισκόμαστε. Χαρακτηριστική η εικόνα μας με πολλά πύρινα οδοφράγματα. Χαρακτηριστικό επίσης, Παύλο, το γεγονός ότι κάποιοι πολίτες βγαίνουν με τα λάστιχα και προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές που υπάρχουν στους κάδους των πολυμάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Συγχωρήστε λίγο τη μετάδοσή μας για πολύ λίγο. Παύλο, θα πρέπει να πλήξει κάποιο δοκιμάτων ο Παναγιώτης. Κούρης, ο οποίος και αυτός δέχτηκε πολλά χημικά στο συγκεκριμένο σημείο. Πραγματικό πεδίο μάχης, λοιπόν, θυμίζει Γρηγορίου Λαμπράκη. Σε αυτή τη ώρα έχουμε οδομαχίες και ακόμα και από πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών. Το γεγονός, Παύλο, ότι η ομάδα Δέλτα επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή περίπου 200 μέτρα μακριά από τη στιγμή που βρίσκονται τώρα οι νεαροί. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνεπάγεται, δεν είδα να έκανα κάποια σύλληψη. Προφανώς ήταν μια κίνηση για να τους διασπάσουν. Ακούσαμε φωνές, ακούσαμε τις σιρήνες τους. Τους λέμε τώρα εντάξει. Το γεγονός όμως είναι ότι οι νεαροί ξανακέρδισαν λίγες δεκάδες μέτρα και ξανακινήθηκαν προς το σημείο, προς το αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 300 μέτρων μακριά. Από αυτό το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Είναι οδοφράγματα και στις δύο πλευρές του δρόμου και στις οποίες δημιουργίες, οι οποίες δεν καταδιώκουν εδώ και κάπως ώρα
νεαρούς, αλλά ουσιαστικά κρατάνε τα συγκεκριμένα σημεία και όλα αυτά εν μέσω πυρκαγιών. Παύλο. Βλέπουμε μια εικόνα σαν να έχει περάσει μια μικρή θύελλα από εκεί. Αυτές τις εικόνες έχουμε από καΐδια, σπασμένες πέτρες, φωτιές, καπνί από παντού. Εικόνες που είχαμε να τις δούμε χρόνια στο φόντο ενός θανάτου.